Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα του σήμερα είναι. Μακάρα να ήταν μόνο ένα. Είναι η ακρίβεια, είναι το γεγονό ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν σταματήσει να χαμογελούν. Η ανομία, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στου θεσμού, το ότι το κράτο δεν μπορεί να προστατεύσει την περιουσία και τη ζωή των πολιτών. Πολλά τα προβλήματα, δυστυχώ, ελάχιστη βούληση να λυθούν τα κυριότερα από αυτά. Αν γίνω πρόεδρο του Πασόκ, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι. Να αγιώσω το Πασόκ με την κοινωνία για να ελπίζουμε ότι θα τα απογειώσουμε εκλογικά. Άρα επαφή με τους πολίτες, με τους κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές τάξεις, με τους ανθρώπους τους οποίους το Πασόκ παραδοσιακά την ομιλούσε, οι πολίτες το στήριζαν, το πίστεψαν, του έδωσαν τη δύναμη να γίνει κυβέρνηση, να αλλάξει τη ζωή τους. Να τους ξαναβρούμε, να μας εμπιστευτούν, να γίνει πάλι το Πασόκ μεγάλο και δυνατό. Αν άλλαζα ένα πράγμα στο Πασόκ, αυτό θα ήταν... Θα επανέφερα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, και βεβαίω αυτό που θα άλλαζα θα ήταν τη στρατηγική για να γίνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλη παράταξη που κερδίζει τι εκλογέ και όχι απλώ μια παράταξη που κάθε φορά θα ρωτάτε με ποιον και πότε θα πάει. Αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ που πάει σε μεγάλη παράταξη, μεγάλη παράταξη που κερδίζει εκλογέ, δίνει ελπίδα στου πολίτε, αλλάζει τη ζωή του.